Ουρανούπολη, 5 Νοεμβρίου, και ο φακός του Κάλυμνος News ξεκινάει ένα θρησκευτικό οδηπορικό στο Άγιο Όρος. Η Ουρανούπολης θεωρείται η πύλη εισόδου του Αγίου Όρους. Από εδώ φεύγουν όλοι οι προσκυνητές και αυτός ο πύργος είναι το χαρακτηριστικότερο σημείο της περιοχής. Η θρησκευτική αποστολή της Καλύμνου αποτελείται από τον Μιχάλη Μπούκη, τον Νικόλα Τσαγκάρη, τον Μανώλη Μουσελή, τον Γιάννη Τσαγκάρη, τον καταπληκτικό Μιχάλη Μπιλίρη που ξεχωρίζει με τη φόρμα του και τον Βασίλη Ψαρομπά. Τον νέο. Κύριε Μουσελή, ενημερώστε μας. Ουρανούπολη βρισκόμαστε. Πού θα πάμε? Λίγο πριν φύγουμε από εδώ για τη Δάφνη, θα πάμε στο Ιερό Κελί των Αγίων Θεοδόρων, θα συναντήσουμε τον Πατέρα Θεόκλητο, εκεί θα περάσουμε την πρώτη μέρα. Δεύτερη μέρα Ιερό Κελί Πορταΐδησας, με τον Πατέρα Νικήτα. Τρίτη μέρα Ιερά Μονή Παντοκράτορος. Και τέταρτη μέρα θα πάμε στην Ιερά Μονή Κωνσταμονίτου. Έτσι θα κλείσει και το ιερό ταξίδι στο Άγιο Όρος. Καλό ταξίδι! Ευχαριστούμε. Τον κύριο Χαραμαντά δεν τον είπες ότι συμμετέχει. Είναι παράληψη. Δεν είναι Χαραμαντά, είναι το Κάλυμνος News. Θα πω και εγώ ότι μαζί μας έχουμε τη χαρά να έχουμε το Κάλυμνος News και τον φοβερό ρεπόρτερ Μάμα Χαραμαντά, ο οποίος τα τελευταία χρόνια καλύπτει με τα καταπληκτικά του ρεπορτάζ που έχουν κάνει θράψη στο YouTube. Μιχάλη μου, θέλουμε μαζί με εσάς να μεταφέρουμε το πνεύμα του Αγίου Όρους, να το θαυμάσουν πάρα πολύ έτσι οι φίλοι του Κάλυμνος News. Δεν αρχίζει όμως αυτό, πρέπει να έχεις και ταλέντο. Και ο Μάμος Χαραμαντάς έχει ταλέντο. Σαν ένα έθιμο όλοι οι ταξιδιώτες να ταΐζουν τους γλάρους, οι οποίοι είναι καταπληκτικοί συνοδοί στο ταξίδι. Όπως ταξιδεύουμε για τη Δάφνη, γίνονται διάφορες στάσεις. Αυτή εδώ είναι ο Αρσάνας Ζωγράφου. Είναι δηλαδή η πύλη εισόδου στην Μονή Ζωγράφου, που είναι πιο μεσόγεια. Είναι μια βουλγάρικη μονή. Επόμενη στάση, ο Αρσάνας της Μονής Κωνσταμονίτου. Είναι η τελευταία μονή την οποία την επισκεφτούμε κι εμείς. Το τοπίο βέβαια είναι μοναδικό, γαλήνιο. Αυτός ο καλόγυρος, όταν πλησιάζουμε τη Μονή Κωνσταμονή του, πάντα θα έρθει για να πουλήσει τη πραμάτια του, δηλαδή κομποσχήνια, χαμαϊλιά. Γέροντά μου, από πού είστε? Από Κύπρο. Πόσα χρόνια είστε εδώ στο Άγιο Όρος? Από το 71 ήρθα. Από ποια πόλη της Κύπρου? Κάτω Λεύκαρα Λάρνακος. Και σε ποια μονή είστε τώρα? Περιοχή Ζωγράφου. Η οποία είναι βουλγάρικο μοναστήρι. Ναι, είμαι του Ιερού Ιωσήφ του Βατοπεδινού, ο πιο παλιός μοναχός. Εντάξει. Μονή Δοχιερίου. Γιορτάζει σε λίγες μέρες των ταξιαρχών. Και εδώ είναι μια πολύ όμορφη εικόνα της Παναγιάς, κύριε Μπούκη, της Γοργοεπίκου. Ήταν η αγαπημένη Παναγία της μάνας μου. Τη θυμάμαι από μικρό παιδί που έκανε τις παρακλήσεις της. Μονή Ξενοφόντος. Μονή Παντελεήμονος, ρώσικο μοναστήρι. Στα ρολόγια της Μονής του Αγίου Παντελεήμονα βλέπουμε την ώρα του Αγίου
όρους, τη Βυζαντινή ώρα. Είναι 6 και 10 το απόγευμα για αυτούς. Εμάς είναι 12 παρά 20. Περίπου 5,5 ώρες διαφορά έχουμε. Καρίες, η πρωτεύουσα του Αγίου Όρους. Γέροντα μου, καλώς σας βρήκαμε. Να είστε καλά, υγεία να έχετε. Λοιπόν, τι θα κάνουμε εδώ? Ο γέροντας Θεόκλητος είναι αυτός που θα μας φιλοξενήσει σήμερα σε ένα παλιό ρουμάνικο εκκλησάκι. Μετά τη συνάντησή μας με τον Θεόκλητο, πηγαίνουμε στο Άξιο Νεστή. Η είσοδος είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή. Μέσα στο ιερό είναι η εικόνα του Άξιο Νεστή. Ο εξωτερικός χώρος είναι μοναδικός, είναι μια απίστευτη εμπειρία τελικά η επίσκεψη στο Άγιο Όρος. Να και το φουρνάρικο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τη μυρωδιά από το φούρνο εδώ του Αγίου Όρους, των Καριών. Μοναδικός ο φούρνος, περάσαμε να πάρουμε τις προμηθειές μας για το βραδάκι μας. Ψωμάκι, λαδάκι, ντοματίτσα. Αφήσαμε τις Καριές και τώρα πάμε μία διαδρομή 6 χιλιόμετρα στη Μονή Ιβύρων. Ενδιάμεσα θα πάμε στην... Κάνουμε στην Μονή Κουτλομουσίου, θα κάνουμε μια επίσκεψη στον πατέρα Γαβρίλ και μετά στην Παναγούδα για προσκύνημα. Όταν λέμε Παναγούδα είναι... Μικρή Παναγιά. Που ασκήτευσε ποιος εκεί? Παϊσίου. Είναι το κελί του Αγίου Παϊσίου. Η διαδρομή μας αρχίζει με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Η εποχή είναι μοναδική. Όσο κατεβαίνουμε προς την Ιβύρων, το τοπίο είναι μοναδικό, γαλήνιο, ήπιο. Ο καιρός είναι απίστευτα ζεστός. Ο λωτός είναι ένα φρούτο που ευδοκιμεί πάρα πολύ στο Άγιο Όρος. Λοιπόν, στην πορεία μας προς την Μονή Ιβύρων θα σταματήσουμε στο κελί του Αγίου Παϊσίου, στην Παναγούδα. Θα δούμε τον Γέροντα Γαβρίλ και μετά θα κατηφορήσουμε στην Ιβύρων, που είναι μια ιστορική μονή. Παλιά την είχαν οι Ιβυρές και άμα λέμε Ιβυρές δεν εννοούμε τους Ισπανούς, εννοούμε τους Γεωργιανούς. Γεωργιανοί είναι οι Ιβυρές, γιατί είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί οι Γεωργιανοί. Τώρα όμως είναι ελληνική η μονή. Περάσαμε από το κελί του Γέροντος Γαβρίλ, αλλά ήταν πάρα πολύ κουρασμένος, είχε και πάρα πολύ κόσμο. Έστειλε τις ευχές του σε όλους μας και κατηφορίζουμε τώρα για το κελί του Οσίου Παϊσίου. Όσο κατεβαίνουμε προς τη Μονή Ιβύρων, το τοπίο παραμένει ιδιαίτερα ελκυστικό, είμαστε μέσα σε καστανιές. Περνάμε ξύλινα γεφύρια, ριάκια και υπάρχει μια πολύ καλή διάθεση από όλη την ομάδα. Ο καιρός είναι υπέροχος. Μεγάλη ανηφόρα, αλλά η ομάδα είναι πάρα πολύ προπονημένη. Αυτό είναι το κλειστάκι της Παναγιούδας, είναι το χαϊδευτικό όνομα της Παναγίτσας μας. Εδώ μόνωσε ο Άγιος Παΐσιος.
Σε αυτό εδώ το στασίδι, ο Άγιος ο Παΐσιος καθόταν, παρακολουθούσε τη λειτουργία. Η διαδρομή μας προς την Μονή των Ιβύρων γίνεται μέσα από πυκνό δάσος, καστανιές, καρυδιές. Μετά από 4 χιλιόμετρα και 600 μέτρα φτάσαμε στην πηγή. Σταματήσαμε, πίνουμε νεράκι, ξεκουραζόμαστε και συνεχίζουμε για τη Μονή Ιβύρων. Ξεκουραστήκαμε και τώρα διασχίζουμε ένα γραφικότατο γεφύρι με μια καταπληκτική θέα, με μικρές λιμνούλες. Λένε ότι είναι η πιο όμορφη διαδρομή για πεζοπορία στο Άγιο Όρος. Μιχάλη, τι λες? Μια χαρά. Ωραία περνάμε. Θέλουμε κάπου 1,5 χιλιόμετρα ακόμα φτάσουμε στη Μονή Ιβύρων. Το ζόρι το φάγαμε. Τώρα αρχίζει κάτι φοριά. Ωραία λιμνή. Ό,τι και να πω είναι λίγο. Η εικόνα εδώ του δάσους είναι μοναδική. Είναι η ήχη. Είναι και η μυρωδιά του δάσους. Και ξαφνικά μέσα από το δάσος, να αυτό το εκκλησάκι. Και ξαφνικά, να μπροστά μας, μετά από 2 ώρες και 20 λεπτά, 6 χιλιόμετρα και 800 μέτρα περίπου, μοναδικό θέαμα. Μονή Ιβύρων. Αυτό είναι το εσωτερικό της Ιεράς Μονής Ιβύρων. Λίγο έξω από τη Μονή των Ιβύρων, μία καλλιέργεια μήλα. Απίστευτο το θέαμα. Μοναδικό. Κατεβαίνοντας το λιμάνι της Μονής Ιβύρων, απέναντί μας δεσπόζει η Μονή Σταυρονικήτα.